ακούτε τους ανθρώπους που μας παραστέκονται, που είναι το Κριστόφανο, το Μουσικό Πολύτροπο, είναι όλοι οι άνθρωποι που, του πολιτισμού που έρχονται εδώ για να χαρούν μαζί μας, για να, αν θέλατε, να γιορτάσουμε αντιστεκόμενοι και αγωνιζόμενοι. Γιατί για μας δεν είναι η ατμόσφαιρα η οποία υπάρχει, αλλά είναι η ατμόσφαιρα την οποία εμείς θέλουμε να δώσουμε στον κόσμο. Το στόλισμα του δέντρου που κάνουμε τώρα, αυτή τη στιγμή εδώ στο ραδιόφωνο, είναι τελείως συμβολικό. Στολίζουμε να αποθέτουμε πάνω τις ελπίδες μας. Να αποθέτουμε την δύναμη του αγώνα. Η επόμενη εκδήλωση που κάνουμε είναι... Δεν σταματάμε, είναι πολλές εκδηλώσεις. Στις 18 του μηνός, 18 του Δεκέμβρη, στις 9 το βράδυ, στην αίθουσα Αλέξανδρος, έχουμε ένα αφιέρωμα στον Αλέξανδρο Παπαδιαμάντη. Παρουσιάζουμε ένα δρόμενο στην αρχή με την Άννα Γιαννακίδου και τη Μαριάννα Καλαϊτζή, ηθοποιοί και εργαζόμενοι εδώ στο ραδιόφωνο, και εγώ, Αλέξανδρος Τριανταφύλου, που παίζω φυσαρμόνικα και έχω στήσει όλο αυτό το θέμα. Και παρουσιάζουμε μετά από αυτό το δρόμενο μια ταινία, ένα ντοκιμαντέρ, ένα μουσικό ντοκιμαντέρ, το οποίο έχει σχέση με τον Παπαδιαμάντη, τα Χριστούγεννα του κ. Αλέξανδρου λέγεται, και είχε γυριστεί το 2003. Το παρουσιάζουμε μετά από τόσα χρόνια για να δείξουμε ότι τότε κάναμε πάλι με ελάχιστα χρήματα, με πολύ αγάπη, με ανθρώπους οι οποίοι μας αγαπούσαν και στήριζαν και τις προσπάθειές μας από τότε, και κάναμε αυτό το αφιέρωμα σε αυτόν τον εξαιρετικό συγγραφέα, τον Αλέξανδρο Παπαδιαμάντη. 4 διηγήματα θα τα παρουσιάσουμε στον Αλέξανδρο. Και επίσης να πούμε ότι μας τιμά ιδιαίτερα και η πρόταση του Λαογραφικού Μουσείου, που μας φώναξε να κάνουμε και ένα αφιέρωμα, ένα δρόμενο στις 16 και στις 17 Δεκεμβρίου στις 8 το βράδυ. Είναι εκδήλωση του Λαογραφικού Μουσείου και εμείς μας τιμά ιδιαίτερα που μας διάλεξε, που διάλεξε δηλαδή εμένα και εγώ μαζί με τα παιδιά, και αυτοί οι εργαζόμενοι όλοι, άνθρωποι καλλιτέχνες, δημιουργοί εδώ στο χώρο του ραδιοφώνου και της τηλεόρασης, και θα παρουσιάσουμε και εκεί ένα δρόμο. Γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά τι γίνεται. Δεν περιμένουμε να μας σώσει ένας σωτήρας, αλλά προσπαθούμε με τη δική μας δύναμη, με τις δικές μας προτάσεις. Υπάρχει ένα κείμενο, το Tier θέλουμε, το οποίο αναδεικνύει και αποδεικνύει, αν θέλεις, αυτά που έχουμε κάνει τόσο καιρό εδώ αυτούς τους μήνες. Βγάζουμε κανονικό πρόγραμμα, είμαστε σε επικοινωνία με τον κόσμο, δίνουμε τα μικρόφωνα και την οθόνη και είμαστε ανοιχτοί σε εκπομπές και ό,τι μπορείς να φανταστείς μπορεί να υπάρχει από το κοινωνικό κίνημα που μάχεται και αυτό. Υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι οι οποίοι είναι οι άνεργοι, οι σχολικοί φύλακες, οι καθαρίστριες, όλος ο κόσμος είναι μαζί μας και εμείς είμαστε μαζί τους. Είναι ανοιχτά τα μικρόφωνά μας, είναι ανοιχτές οι κάμερές μας για όλο τον κόσμο που θέλει να διαμαρτυρηθεί, που θέλει να, όχι μόνο να διαμαρτυρηθεί, αλλά και να χαρεί μαζί. Δηλαδή θέλει να βγάλει κάτι το οποίο είναι δημιουργικό, θα βγει. Γίνονται τώρα προσπάθειες για να γίνουν και γίνονται. Εκπομπές πολιτισμού, εκπομπές επικοινωνίας, όλοι μαζί με τους αλληλέγγυους, μαζί με τους ανθρώπους των κοινωνικών φορέων, των τάσεων, των κινημάτων. Όλοι αυτοί είναι μαζί μας και τους ευχαριστούμε πάρα πολύ, γιατί μόνο έτσι μπορούμε να πάμε μπροστά και να αλλάξουμε αυτά τα δεδομένα. Να μην υπάρχει μαύρο, να υπάρχει φως στη ζωή μας, να υπάρχει δημιουργία και να μπορούμε όλοι μαζί με τα νέα παιδιά να αλλάξουμε αυτόν τον κόσμο. Εμείς, αυτό ήταν το όνειρό μας. Ένας τρόπος επικοινωνίας και αντίσταση και αγώνα για το μαύρο που έριξαν στις ψυχές μας και στις καρδιές μας τον Ιούνιο του 2013. Έχει πέρασει 1,5 χρόνος από τότε και εμείς είμαστε εδώ. Είμαστε στα ραδιοφωνικό στούντιο, όπου βλέπεις ότι βγαίνουμε κανονικά από τις 103,3 στο ραδιόφωνο.
και στα τηλεοπτικά στούντιο, στη Λεωφόρο Στρατού, όπου και από εκεί μπορεί ο κόσμος να μας δει και από τη δορυφορική, από το κανάλι 37, αφού συντονιστεί, σε κάποιες περιοχές, όχι σε όλες, γιατί ξέρεις είναι πάρα πολύ δύσκολο να μπορέσουμε να κρατήσουμε όλο αυτόν τον αγώνα, όλη αυτή την στάση που έχουμε, και είναι πολύ δύσκολο, όλα γίνονται με δικές μας δυνάμεις. Με συμπαραστάτες βέβαια κάποιους από τους κατοίκους αυτής της πόλης και όχι μόνο. Αγωνιζόμαστε σε όλη την Ελλάδα. Είναι ανοιχτή όλη η ραδιοφωνική σταθμή, τη ΣΕΡΤ. Δεν έχουμε καμιά σχέση ούτε με ΝΕΡΙΤ, ούτε με ΔΟΤΟΥ, ούτε με τους ανθρώπους οι οποίοι έφτιαξαν αυτό το μόρφωμα, γιατί έτσι το λένε και οι ενώσεις μας, οι οποίες και αυτές μας συμπαραστέκονται όσο μπορούν. Βέβαια θα θέλαμε μεγαλύτερη συμπαράσταση, αλλά νομίζω ότι αυτό που κάνουμε τώρα εδώ και 18 μήνες και αντιστεκόμαστε εμείς που έχουμε μείνει στα κτίρια και προσπαθούμε όλα αυτά τα πράγματα να τα βγάλουμε προς τα έξω. Έχουμε μια εξωστρέφεια προς τον κόσμο, κάνουμε εκδηλώσεις, δηλαδή δεν μένουμε στο καβούκι μας, δεν μένουμε μόνο στα κτίρια, αλλά βγαίνουμε και έξω, τα λέμε, και ο κόσμος νομίζω που θέλει να μάθει, μαθαίνει.